Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η εκπομπή μας, It's Wow Time, η εξειδικευμένη εκπομπή για το CrossFit είναι ξανά μαζί σας. 8η εκπομπή, εκπομπή Μαρτίου. Και το εισαγωγικό βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε νομίζω ότι είναι αρκετά ενδεικτικό για το τι συμβαίνει εδώ στο CrossFit κόσμο στις τελευταίες εβδομάδες. Μαζί μας, όπως πάντα, Λάμπρος Γεωργίου. Γεια σου, Λαμπρό. Γεια σου, Κώστα. Φορμαρισμένο σε βλέπω, χαμογελαστό σε βλέπω, δεν ξέρω. Ναι, ναι, όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Πάνε όπως έπρεπε. Λοιπόν, είδαμε το βίντεο. Έχουμε κι άλλα στη συνέχεια να δούμε και δηλώσεις, αλλά θα ήθελα, μιας και είμαστε περίπου στου δρόμου τα μισά του προγράμματος των 12 εβδομάδων, να μας πεις πώς εξελίσσεται και αν είναι όπως το περίμενες, αν συνεχίζει ο κόσμος αυτή, όλοι οι πολλοί που ξεκίνησε, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή μας είχες πει ότι δεν περίμενες τόσο μεγάλη συμμετοχή, τόσο αρθρώα συμμετοχή, και πώς εξελίσσεται γενικότερα. Κώστα, όντως η συμμετοχή είναι μεγάλη. Εξελίσσεται κατ' εμέν ομαλά. Εντάξει, είναι ένα πράγμα που πρέπει να είσαι συνέχεια από πάνω τους. Δεν μπορεί να αφήσει κάποιον για λίγο καιρό, γιατί μετά είναι πολύ εύκολο να παραστρατήσουμε, που λέμε. Αλλά as long as you stay on top of things, νομίζω ότι τα παιδιά αρχίσαν και κατανοούν, πιάσαν ένα πολύ καλό grip, γιατί βλέπω από τις διατροφές τους που βλέπουμε κάθε Σάββατο, το πώς τρώτε, όπως και εσύ, όταν μπήκαμε με στα μικρά και τα συνεχής γεύματα, κάθε τρεις ώρες τρώτε, έρχεται ο κόσμος συνέχεια μου λέει το πρωί μου ξύπνησα πεινάω πολύ, είδαμε σπλαχνικά λίπη να πέφτουν κάτω πολύ, είδαμε body mass index να αλλάζουν, είδαμε το body fat να πέφτει κάτω μέχρι και 10%. Έχουμε δει φοβερά πράγματα στον πρώτο μήνα, είμαι ευχαριστημένος με τα νούμερα δεν λέει ψέματα. Αν κάποιον μπορεί να χάσει και μόνο έναν κιλό, μπορεί γιατί τρία είχε να χάσει. Άρα έχουμε και 3 κιλά, έχουμε και 12 κιλά, έχουμε και 15. Όπως πάει το πράγμα, όπως πάει, και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, γιατί ακόμα στη μέση τώρα είμαστε, Κώστα. Και οι θερμίδες που θα καίγουμε την 7η εβδομάδα, την 8η, την 9η, ειδικά τις τελευταίες, όπως είπα, 9, 10, 11, 12, θα είναι πολύ πιο πολλές από τις θερμίδες που καίγουμε σήμερα. Θα αλλάξουν τα προγράμματα μας πάλι. Πάλι. Ναι, πρέπει. Συνέχεια, η ρουτίνα είναι εχθρός. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων, πέραν της διατροφής που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και πολύ σημαντικό, ο κόσμος πρέπει να προσαρμοστεί και στα νέα workout, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο επίπονα, νομίζω, από ό,τι ήταν πριν από αυτό το πρόγραμμα. Κοίταξε, το ράδι μαγιά στα workout είναι να ξέρεις ακριβώς πότε θα βάλεις κάτι. Πρέπει να ξέρεις πότε είναι κουρασμένος ο άλλος και τι θα του δώσεις και πότε μπορείς. Έχει φορές που παίζω με το thin line, ότι τα φέρω κάποιος στα limits του, αλλά αν είδες, χρησιμοποιώ από βάρος. Είναι τα λεγόμενα καψίματα που πρέπει να κάνουμε, διότι όταν γυμνάζεσαι πάνω από 30-40 λεπτά, δεν έχει τίποτα το σώμα να κάψει. Θα κάψουμε λίπος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας να κλείνουμε με τον τρόπο που κλείνουμε. Όπως βλέπεις και εσύ, Κώστα, ότι το μεγαλύτερο challenge είναι άμα είσαι προετοιμασμένος με τα γεύματα όπως κάνεις και εσύ που έχεις χάσει τόσο βάρος, είναι γιατί ήσουν προετοιμασμένος, ήξερες από το πρωί θα φας μέχρι το βράδυ. Δεν μπορεί να περιμένεις την τελευταία στιγμή. Μιλήσαμε και μαζί μου, είπες ότι είχε να είσαι στον δρόμο να έχεις ποδόσφαιρο και Παναγία μου να τρώσει και να είναι η ώρα σου να φας, αν δεν είχες κούνε μαζί σου, θα ήταν πρόβλημα. Άρα βλέπουμε ότι ο μεταβολισμός μας ήρθε η ώρα να φας στις 3 ώρες και δεν έχεις φαγητό, τρελαίνεσαι. Άρα τι σημαίνει το ότι είμαστε εκεί που είμαστε, που πρέπει να είμαστε. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν το προγραμματίσεις, ενώ τα γεύματα, λογικά δεν θα μπορείς να τα ακολουθήσεις. Όχι, δεν θα μπορείς. Έστω και για μια μέρα, γιατί είναι αυτό που είπες. Αν τώρα έχεις την ευχαίρεια να είσαι στο σπίτι σου ή σε ένα γραφείο και μπορείς να καλύψεις κάπως αν δεν έχεις προετοιμάσει κάτι, άμα είσαι εκτός, και έχει πολύ κόσμο που αναγκάζεται να βγαίνει εκτός για δουλειά, τότε θα έχεις πρόβλημα σοβαρό. Σοβαρό, γι' αυτό διαβάζει τα παιδιά ότι τουλάχιστον τα snacks μας να τα παίρνουν μαζί μας. Δηλαδή, αν θα έχω δύο αυγά βραστά, αν θα έχω ένα can of tuna, αν θα έχω ένα protein bar, αν θα κάνετε ένα shake στη δουλειά, αν θα έχουμε μήλο με τα cashews μαζί. Δηλαδή, τα snacks να τα έχουμε μαζί και φάγουμε και πρόβλημα στο σπίτι μας. Άρα, μα μείνει το lunch και τον dinner. Άμα ξέρουμε τι θα φάμε και από πού θα παραγγείλουμε, σημαίνει ότι ελέγχουμε την κατάσταση. Αλλά δεν μπορεί να φύγει το πρωί να φας τα αυγά σου ή τη βρώμη σου και μετά να γυρεύει που θα βρει τα 4-5 άλλα γεύματα. Σωστά, πολύ σωστά. Κατά την άποψή σου, ποιο είναι πιο δύσκολο να το ακολουθήσουν αυτοί που μετέχουν στο πρόγραμμα? Τη διατροφή. Τη διατροφή, Αφού κοστάτσι να λέμε τα πράγματα σιγά-σιγά, διότι ο κόσμο πάει λέει στον κόσμο ότι κάνουν 20 λεπτά workout 3 φορές τη βδομάδα και στο λαϊκό και πα και έρχεσαι στη φυσική κατάσταση που έρχεσαι. Αυτά όλα είναι BS. Με 20 λεπτά και μισή ώρα δεν πας πουθενά.
Κοίταξε τα curves. Τα curves ήταν τα πρώτα στον κόσμο. Είχε η Αμερική 300 σε όλα τα states. Έφερε η Κύπρος curves που ήταν μηχανήματα κυκλικά και σε έπαιρνε κυκλικά. Πώς φοράγες το πράγμα. Και λέγανε 30 λεπτά δεν γιώνεις, 20 λεπτά δεν γιώνεις. Πού είναι τώρα. Όχι, δεν γιώνεις. Αλλά μπορεί να δεις αποτελέσματα με αυτή τη διατροφή και να μην γυμνάζεσαι. Για μένα είναι 70-30, αν όχι και 80-20. Διότι είναι πολύ σημαντικό το τι θα φας. Αυτό το 30-20 που λες έχει να κάνει, φαντάζομαι, με το πώς αλλάζει το σώμα σου. Γιατί εάν κάνεις μια διατροφή και ξέρω εγώ θέλεις να χάσεις 5-7 κιλά για να είσαι στο σωστό. Στο σωστό body max, ναι. Αυτό το 20-30% που σου δίνει η γυμναστική, νομίζω ότι είναι η αλλαγή στο σχήμα του σώματός σου. Δηλαδή, ναι. Τα χέρια σου, το στήθος σου. Η φυσική σου κατάσταση, ναι. το lean, γιατί όταν... Καταρχάς τώρα εμείς σπίτι πέφτει το λίπος του κόσμου και έχουμε παραπάνω μυϊκό. Η μυϊκή μάζα χρειάζεται περισσότερες θερμίδες από το λίπος. Χρησιμοποιεί από πιο πολύ οξυγόνο. Mm-hmm. Άρα θα καίμε πιο πολλές θερμίδες στο workout μας. Και αυτό είναι το ένα. Το άλλο, Κώστα μου, είναι όπως υπάρχουν και άτομα σαν εσένα. Εσύ, παραδείγματος χάρη, ήρθαμε εδώ, ξέρω ότι το υγιής σου βάρος, θα πούμε, είναι 75 κιλά. Ξεκινήσαμε 83. Εμείς όμως, όταν εννοούσαμε 75, δεν εννοώ να χάσεις 8 και να έρθεις στα 75. Εγώ μιλώ να χάσεις 12, διότι πρέπει να βάλουμε και μυϊκό πάνω. Ναι. Πρέπει να έχεις τα νούμερα, το muscle index σου να ανεβαίνει, το body fat σου να κατεβαίνει, και να έρχεται μια σταθεροποίηση. Έτσι σημαίνει ο άλλο έχει και λίμα, μόνο 2 κιλά έχασα. Ναι, αλλά πόσο πήγε από το μυϊκό σου. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε, να το καταλάβουν και αυτοί που έχουν χάσει λιγότερα κιλά ή τέλο πάντων αυτοί που δεν ακολουθούν το πρόγραμμα. Και είναι πιο σημαντικό να χάνει τι άλλε κατηγορίε παρά κιλά, έτσι. Δηλαδή να χάσει λίπο. Σπλαχνικό είναι και εξωτερικό. Που είναι και τα δύο και θέμα, εντάξει, και εξωτερική εμφάνιση, αλλά και η υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Ναι. Κοίταξε, το σπλαχνικό είναι το most underrated πράγμα. Το πιο υποτιμητικό πράγμα που υπάρχει στην Κύπρο. Δεν θα ακούσει ποτέ σου να σου πει μισού, λένε πόσο λίπος έχεις, γιατί αν είσαι γραμμωμένος. Και γι' αυτό και υπήρχε γι' αυτό το σοκάρισμα όταν κάναμε τη μετρήση μας και είδαμε άτομα με 12, 14, 16, 18, 20% σπλαχνικό, που είναι πανικός. Αυτοί οι αριθμοί πέφτουν. Κάθε σε εβδομάδες βλέπουμε 1, 2, 3. Αυτό πρέπει να πέσει. Διότι εμείς οι άντρες είμαστε ότι το number one cause of death στους άντρες μετά τα 45-48 χρόνια είναι τα καρδιακά επεισόδια. Τα καρδιακά επεισόδια προκαλούνται από χρονιαία, μακροχρόνια κακή διατροφή, με το να βάζουμε λιπαρά γύρω από την καρδιά μας και στις αρτηρίες μας, και ακούει ο ένας έκανε μπαλονάκι, ο άλλος έκανε ανοιχτή καρδιά, ο άλλος αυτό, ή ο άλλος έπαθε ένα κοβί. Άρα, ποιο είναι πιο σημαντικό. Το σπλαχνικό. Δυστυχώς όμως, εμείς σαν άνθρωποι, περισσότερο μας ενδιαφέρει η εξωτερική μας εμφάνιση. Και έτσι, γι' αυτόν τον λόγο, μον τρόπο που τρώμε και γυμναζόμαστε, θα έρθει να είναι ευχαριστημένος ο Κώστας με αυτό που βλέπει, εμφάνιση. Αλλά θα πάει και η χοληστερόνη μας κάτω και αν είμαστε σε χαπίνης πίεσης και τα σπλαχνικά μας λίπη θα αλλάξουν. Μάλιστα. Που έδειξε μέχρι τώρα ότι αυτό γίνεται. Και Κώστα μου έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Ο κόσμος νομίζω ότι αρχίζει να το αντιλαμβάνεται αυτό. Καταρχάς ο κόσμος που συζητά μεταξύ του αυτοί που είναι στο πρόγραμμα, γιατί δεν είναι όλα μας τα members της διατροφής, μιλάνε συνέχεια για την ενέργεια τους, για το πόσο δεν έχουν deep time μετά το lunch και βλέπεις ότι δεν πειράζονται τώρα οι άλλοι. Διότι είναι θετικός ανταγωνισμός. Όταν λέει το άλλο δεν τρώω και μετά να κουραστώ, δεν νιστάζω μόλις φάω. Βλέπεις τον άλλον, όταν μιλάμε με τον άλλον και το τράμπο σου μιλάει, το πρόσωπο του λάμπη και χαμογελάει, σε in a way, σε θετικό το ζηλεύεις. Όχι με την κακή έννοια. Ναι, λες ότι κάτι καλό γίνεται. Εγώ γιατί να είμαι απ' έξω. Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Αλλά είναι όχι Κώστα, ό,τι βάλεις θα πάρεις Κώστα. Έτσι. Ό,τι βάλεις θα πάρεις. Λοιπόν, μιας και είπες για κάποιους που μετέχουν στο πρόγραμμα και είναι θετικοί και λάμπει το πρόσωπο τους, να πάμε να δούμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής για το πώς βιώνουν μέχρι τώρα το πρόγραμμα αυτών των 12 εβδομάδων και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, Μαρίνο, είσαι ένας από τους πολλούς αθλητές που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής των 12 εβδομάδων εδώ στο CrossFit Cosmos. Τώρα, περίπου στα μισά του δρόμου, θα ήθελα τις εντυπώσεις σου. Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ουσιαστικά, αν και κάνω CrossFit εδώ και 3 χρόνια και κάνω και διατροφή συγχρόνως, το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων πραγματικά μας πήρε σε άλλο επίπεδο. Σωματικά και πνευματικά. Και έχουμε να αυξήσει τις επιδόσεις μας πάρα πολύ.
Σωματικά το αντιλαμβάνομαι γιατί γίνονται και τα workout ορεινά και πιο δύσκολα. Το πνευματικό είναι όλα μαζί για να μπορέσει να αντεπεξέλθει και στο δύσκολο workout αλλά και στην σχετικά αυστηρή διατροφή γιατί θέλεις πειθαρχία για όλα αυτά. Και όπως είπες και εσύ, θέλεις να το δουλέψεις και πνευματικά. Ακριβώς είναι το θέμα πειθαρχίας γιατί για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις στις συνθήκες πρέπει να υπερβάλλεις τον εαυτό σου. Και για να μπορέσεις να υπερβάλλεις τον εαυτό σου πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Πρέπει να. Όταν φτάσει στα όρια σου, να μπορέσει να πάει στο άλλο επίπεδο και να μπορέσει να κάνει το συγκεκριμένο, πρέπει να υπερβάλλει τον εαυτό σου. Στου δρόμου τα μισά, είσαι πλέον πεπισμένο ότι αυτό που έλεγε ο Λάμπρος Γεωργίου, που υποσχόταν ο Λάμπρος Γεωργίου, μεταμόρφωση, είσαι σε καλό δρόμο να συμβεί, συμβαίνει, πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι ήδη φτάσαμε, προσωπικά έχω φτάσει εκεί που νόμιζα ότι θα έφτανα στις 12 εβδομάδες. Που θα πάμε στις 12 εβδομάδες, πραγματικά είναι. Δεν ξέρω. Είναι απίστευτο. Έχουμε φτάσει σε τρομερές επιδόσεις. Που ποτέ μου δεν φανταζόμουν ότι μετά από 3 χρόνια θα μπορούσα να φτάσω σε αυτά τα επίπεδα. Μαρία μου, είσαι μια από τις αθλήτριες η οποία συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων διατροφής και γυμναστικής εδώ στο CrossFit Cosmos. Σε βλέπω, σε ξέρω, είσαι καθημερινή εδώ, ναι. Θαμώνας, αλλά θα ήθελα να μου πεις αυτό το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων πόσο και αν επηρέασε την καθημερινότητά σου γενικά εσέν. Ναι, την έχει επηρεάσει. Ο κύριος Γεωργίου μας έχει βάλει σε αυστηρό πρόγραμμα, κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με 42 χρόνων. Τις τελευταίες 5 εβδομάδες έχω χάσει 2,5 κιλά και αρκετόν λίπος. Τον ευχαριστούμε, μας στηρίζει. Είσαι ικανοποιημένη, περίμενες αυτά τα αποτελέσματα, περίμενες καλύτερα, δεν χειρότερα? Δεν τα περίμενα αυτά τα αποτελέσματα. Είναι απίστευτο αυτό που έχει καταφέρει να κάνει με εμάς. Και το πιο ωραίο νομίζω σε όλα αυτά για όλους μας είναι η μετάλλαξη μας εξωτερικά. Δεν ξέρω εσωτερικά αυτό αν σε έχει βοηθήσει, αν αισθάνεσαι πιο δυνατή, πιο... Δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, είναι θέμα υγείας. Πιστεύω έχουμε καταφέρει το ακατόρθωτο αρκετοί από εμάς εδώ. Στις 12 εβδομάδες που φιλοδοξείς να φτάσεις, ποιος είναι ο στόχος? Τα 5 κιλά. Θα τα καταφέρεις νομίζεις? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, Κίγα, θα ήθελα τις εντυπώσεις σου. Βρισκόμαστε περίπου στα μισά του δρόμου του προγράμματος των 12 εβδομάδων. Για πες μας να δούμε. Ήταν καταρχήν όπως το περίμενες αυτές τις πρώτες 6 εβδομάδες, πιο δύσκολες, πιο εύκολες, πώς? Να σας πω, περίμενα το ότι είναι πιο δύσκολο, γιατί γενικά δυσκολεύομαι να τηρώ προγράμματα και να κάνω συγκεκριμένη διατροφή. Αλλά τελικά με τη συμπαράσταση που είχαμε εδώ με την ομάδα, νομίζω καταφέρνουμε τα όλοι σιγά σιγά. Και τούτο είναι το σημαντικό, η συμπαράσταση που παίρνουμε και από τους προπονητές μας, αλλά και από την υπόλοιπη ομάδα. Αποτελέσματα έχεις δει? Έχω δει, έχασα τόσο σε ποσοστά λίπους, αλλά έχασα και κιλά, οπότε ναι, νιώθω κι εγώ καλύτερα και περιμένω το καλοκαίρι. Η στόχη σου ποιοι είναι? Στόχη μου είναι να χάσω ακόμα 3-4 κιλά και να συνεχίσω με την τόνωση του σώματος. Θα ήθελα να μου πεις και μια κουβέντα παραπάνω για αυτό που έλεγες ότι ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλο. Από ό,τι ξέρω υπάρχει ένα group στο οποίο μιλάτε όλοι και για τη διατροφή και για τα πάντα, έτσι? Υπάρχει ένα group στο Facebook που ανταλλάσσουμε συνταγές, φωτογραφίες με τα φαγητά που τρώμε κτλ. Αλλά και όταν ερχόμαστε εδώ η συζήτηση μας είναι πώς τα πήγες σήμερα, να τα πάμε καλά στο workout, άτε λίγο παραπάνω να γυμναστούμε κτλ. Οπότε έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι μας βοηθά όλους στο τέλος της μέρας. Ο ρόλος του Λάμπρου σε όλο αυτό πόσο σημαντικός είναι? Ο ρόλος του Λάμπρου είναι καθοδηγητής μας. Είναι να μας εθαρρύνει στο workout, είναι να μας ζυγίσει. Εν και τούτον ένα πράγμα που μας δίνει όθηση να προσπαθούμε, γιατί θέλουμε να απογοητεύουμε και τον προπονητή μας, γιατί αφιερώνει τόσο χρόνο. Ένα από τα πιο ενθουσιώδη μέλη του προγράμματος των 12 εβδομάδων εδώ στο CrossFit Cosmos είναι ο φίλος μου Γιώργος Ομελάς. Καταρχήν θα ήθελα να μου πεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην όλη προσέγγιση σου αυτή η θετική ενέργεια που έχεις από το πρωί ξημέρωμα και πώς αυτό επιδρά θετικά στην προσπάθεια σου που κάνεις για αυτές τις 12 εβδομάδες. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι κάτι το οποίο με διακατέχει. Έρχομαι με ενθουσιασμό κάθε μέρα. Ξεκίνησα με περιέργεια. Τώρα ο ενθουσιασμός είναι καθημερινός. Έχουμε δει αποτελέσματα. Δηλαδή, ό,τι και να συμβαίνει το βράδυ, όσο και να κοιμηθώ, θα σηκωθώ το πρωί, θα έρθω εδώ με πολύ όρεξη, έτοιμος να πάμε στα workout όσο πιο δυνατά μπορούμε. Και το πόσο πιο δυνατός γίνεται ένας αθλητής είναι κάτι που αντιλαμβάνεται πολύ πιο εύκολα ο ίδιος. Αλλά εξωτερικά νομίζω ότι είναι εμφανής η διαφορά που έχεις κάνει, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς έχεις χάσει, ναι. Πού ήσουν, πού πας, πού θέλεις να πας. Έχουν πέσει όλα. Έπεσε το βάρος, πέσε τα λύπη. Όχι και όλα. Έχουν πέσει όλα, ανέβηκε μόνο η διάθεση. Η διάθεση είναι μόνο παρεμβαίνει καθημερινά. Πέσαν τα κιλά, τα λύπη, τα BMI. Είναι ο
όταν βλέπεις αυτά τα αποτελέσματα σε ρόλο του χρονικού διάστημα, θέλεις περισσότερο και θες να σπρώξεις ακόμα παραπάνω για να δεις πού μπορεί να φτάσει αυτό. Ο στόχος με μένα πιστεύω είναι να χάσω ακόμα 2-3 κιλά και μετά είναι η διατήρηση. Πάντως ήταν αρκετά πιο εύκολο από ό,τι περίμενα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Για τον λόγο ότι έχουμε πολύ καλή καθοδήγηση και τα workouts καλά. Αυτές οι εβδομάδες που πέρασαν μέχρι τώρα ήταν αυτό που περίμενες από άποψη αποτελεσμάτων? Καλύτερα, χειρότερα? Όχι, καλύτερα. Ήταν, όχι, καλά αποτελέσματα, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δεν περίμενα τόση μεγάλη διαφορά πάνω μου. Και όπως σου είπα, ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι περίμενα. Δεν ήταν τόσο δύσκολο. Το μόνο που θεωρώ δύσκολο μερικές φορές είναι τα workout, το οποίο είναι μέρος του προγράμματος. Το υπόλοιπο με το φαγητό και τη διατροφή είναι κάτι που συνήθεια, ναι. Άμα το συνηθίσεις και πεις θα το κάνω, τελείωσε. Λοιπόν, Κώστα, πρέπει να έχει και ένα αρνητικό αυτή η κουβέντα. Το ξέρει ο κόσμος όλος. Πρέπει όλοι, θα χρειαστούμε όλοι να πάμε στο ράφτι και να αγοράσουμε νέα ρούχα. Λοιπόν, Σταύρη, μία ακόμη αθλήτρια που ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων διατροφής και γυμναστικής στο CrossFit Cosmos. Θα ήθελα τις εντυπώσεις σου, πόσο εύκολο ήταν για σένα να πάρεις αυτή την απόφαση, πόσο δύσκολο αποδείχθηκε, αν αποδείχθηκε δύσκολο στην πορεία και τις εντυπώσεις σου για μέχρι τώρα. Είχαμε αρχίσει με τον Λάμπρον από πέρσι, μετά από τον τραυματισμό μου, να αρχίσω να αλλάξω λίγο τη διατροφή μου. Είχα χάσει μερικά κιλά πριν το πρόγραμμα. Δεν είναι δύσκολο το πρόγραμμα, απλώς θέλει οργάνωση το πρωί. Πρέπει να ξέρεις ότι θα φάω τα 5 τα γεύματα μου, τι θα φάω, να είσαι έτοιμος με τα τάπερ σου, με τα διάφορα σου. Και δεν είναι δύσκολο γιατί δεν σου λείπει τίποτα. Αν θέλει ζάχαρη, τρως φρούτων. Δεν αγγεί να φάει το εξαγραμμένο ζάχαρη. Αλεύρι δεν το χρειάζεσαι σε τίποτα. Μπορεί να φάει τα ότμο σου το πρωί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το βρήκα εύκολο. Τα workouts τα πήρε σε ένα νέο level ο Λάμπρος. Τα workouts από τότε. Πολύ πιο δύσκολα έτσι και πολύ πιο απαιτητικά. Πολύ πιο challenging. Ναι. Νιώθω πως ένιωθα όταν είχα αρχίσει CrossFit που θέλει μερικέ ανάγκε να περπατήσει να πάει στα μάξι σου. Είναι λίγο πολύ πιο challenging. Επειδή τα ζω και εγώ από πρώτο χέρι. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τα workout είναι το εξής. Το βλέπεις, ξέρω εγώ, στον πίνακα και λες Παναγία μου, αλλά άμα τελειώσει, νιώθεις ότι πέτυχες κάτι πολύ σπουδαίο. Μπράβο, ακριβώς. Και βλέπεις και το πόσο πιο καλύτερος γίνεσαι. Βλέπεις ότι, ας πούμε, έκανα 150 burpees. Κατάφερα και έκανα 150 burpees σε ένα πολύ αξιοπρεπό χρόνο. Χθες είχαμε το Filthy 50. Κοίταξα, το είχα κάνει πέρσι, το Φεβράριο, νομίζω. Το είχα κάνει 33 λεπτά, το έκανα 26 λεπτά χθες. Σω μεγάλη διαφορά, αλλά πρέπει να είσαι κομμάτι. Πρέπει να είσαι 5 φορές να αρχίσεις να γυμνάζεσαι, να μην φοβάσαι να βάλεις το βάρος που μπορείς να σηκώσεις, να μην φοβάσαι τα κάρτια, να τα κάνεις μόλις σου τη δύναμη. Είναι... Σταύρη, ποιος είναι ο στόχος σου μέχρι το τέλος των 12 εβδομάδων, μέχρι τον Μάη? Τι είναι αυτό που θα πεις πέτυχε για μένα, είμαι ικανοποιημένη? Ο στόχος μου που είναι λίγο παράξενο γιατί παθαίνω σύσπηση είναι να μπορώ να τρέξω έξω 5 γύρους uninterrupted και να μπορώ να αυξήσω λίγο το βάρος που σηκώνω. Εντάξει, έχω μερικά κιλά που θέλω να χάσω, να πω εκεί που ήμουν πριν από 10 χρόνια, αλλά δεν είναι ο κυριότερος στόχος, είναι το πώς νιώθω. Να νιώθω ότι είμαι healthier, ότι είμαι fitter, ότι το workout είναι, I'm enjoying them. Πόσο ρόλο έπαιξε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Λάμπρος του Γεωργίου, βοηθάει? Ο Λάμπρος είναι τέλειος, να σου πω. Είχα τραυματιστεί πέρσι και έκανα μια επέμβαση. Δεν ξέρω ποιος άλλος coach έρχοντας στο σπίτι σου να σου κάνει πρόγραμμα και να σε παίρνει τηλέφωνο κάθε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, τι γίνεται, πώς είσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού κάποιο άλλο γυμναστήριο, κάποιος άλλος coach που να το κάνει. Όντως νοιάζεται. Αν λείπω για 2-3 μέρες, θα πάει τηλέφωνο σε εντάξει, όλα είναι εντάξει. Και ενθαρρύνει. Δεν είναι εντάξει, φωνάζει, αλλά φωνάζει. Αν δεν ήθελα να φορέσει να πήγαινα σε οποιοδήποτε γυμναστήριο για να κάνω, ξέρει, σε δρόμο ή οτιδήποτε. Η φωνή σε κάνει να. Θέλω να έρχονται εδώ και μου φωνάζουν, να με πιέζουν, να ξέρω πήγαινε πιο γρήγορα. Σήκωσε πιο πολύ βάρος. Εντάξει, με το τσούκο πιο πολύ βάρος, μιλούμε 2-3 κιλά, όχι ας πούμε κάτι να. Στείνει να τον εμπιστευτούν δηλαδή. Αυτοί που δεν τον ξέρουν. Absolutely, absolutely, he's the best. Λοιπόν, είδαμε το βίντεο. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη ικανοποίηση στο πρόσωπο όλων όσοι μίλησαν. Νομίζω είναι αυτό που έλεγες και νωρίτερα για τον ενθουσιασμό. Παρά το ότι κάποιοι εντάξει, δυσκολεύονται λιγότερο, άλλοι περισσότερο, το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι εμφανές σε όλους. Και υπάρχει αυτή η ικανοποίηση. Υπάρχει και ο Κώστα, το ότι βλέπεις χαμόγελο και βλέπεις αυτόν τον linear γραμμή που βλέπεις, να ξέρεις ότι
Δεν έχει να κάνει μόνο με γυμναστική. Πάμε πίσω να πούμε ότι έχει να κάνει με το φαγητό. Διότι όταν τρώει άσχημα και τρώει ψωμιά και you spike your insulin levels και πάει η σωλήνη σου πάνω και κάτω, είναι αυτό που φαίνει το crash που λέμε, που κουβουράζεται ο άλλο. Ενώ βλέπει τώρα που δεν έχουμε αυτά τα φαγητά μέσα, τον κακό υδατάθρακα και τρώμε μόνο καθαλά λιπαρά, καλό υδατάθρακα και την πρωτεΐνη μα, ότι είναι η ψυχολογία του κόσμου έτσι. Δηλαδή είναι σταθερό. Ναι. Που είναι σταθερότητα που είναι πολύ σημαντικό σε όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις έτσι λίγο για τις μετρήσεις. Γιατί να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι αυτό που είχε ξεκινήσει τότε, δηλαδή το ζύγισμα κάθε Σαββάτο πρωί, εδώ γίνεται έτσι ένας μικρός χαμός, έρχονται όλοι και ζυγίζονται και μπαίνουν οι αριθμοί τους πάνω στις ατομικές πληροφορίες του καθενός. Δημιουργεί έτσι μια ψιλοίντρικα, πώς έχασες εσύ, μα γιατί, εγώ έχασα τόσα και γιατί. Όλα αυτά. Ναι. Και επίσης θα ήθελα να μας πεις, αν μπορείς να μιλήσεις με αριθμούς για το έτσι συνολικά πόσα pounds ή πόσα κιλά. Τα pounds μας το χάσιμο έχουν ξεπεράσει τα 300 pounds. Τα λιπαρά μας τώρα είναι το καθενός διαφορετικά. Μπορεί να δεις εσύ έχασες έναν 4% μόνο εσύ λιπαρό. Όταν έχασες 4% έχει άτομο με 8%, έχει άτομο με 12%. Άλλο γυναίκες, άλλο άντρες, γιατί είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Και στο τέλος βλέπεις τώρα, ανακοινώνω βαθμολογία ποιος προηγείται, με δίπλα το τι γίνεται. Στο τέλος θα ανακοινωθούν όλα αναλυτικά, που θα δείχνει και το τότα μας σε όλα. Παρεπτόμουν να πούμε και ένα συγχαρητήρα στο φίλο μου Κώστα, που είναι δεύτερος στη πρώτη δεκάδα στους άντρες, με τότα χάσιμο 7 κιλά τώρα και 4% πάρει φαρ 6 κιλά, που προχωρούμε δυνατά. Και τρία σπλαχνικό. Και τρία σπλαχνικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού, επειδή μου είπες ότι στην τελευταία εκπομπή το Μάη θα πρέπει να βγάλουμε τις φανέλες, τι να κάνω, Ναι, γιατί το εννοούσα και χαίρομαι που το πήρες σοβαρά και πραγματικά τα αποτελέσματα σου δείχνουν. Κώστα μου, θα ήθελα να ανακοινώσουμε και για τα παιδιά ορισμένα δωράκια που θα έχουμε για τον νικητή. Γιατί στη 10η εβδομάδα, στις 3 του Μάη, που θα κάνουμε ένα μικρό fitness festival και θα έχουμε ένα μικρό party εδώ στο μαγαζί. Μέχρι στιγμής θα ανακοινώσουμε 2-3 δωράκια, όπως είναι δώρο από τα Famous Sports για τον άντρα και τη γυναίκα τον πρώτο. Όπως είναι και ευχαριστούμε τον φίλο μας τον άντρο τον Jack, μια δώρο πιταγή των 50 ευρώ από την Jack's Pizza. Για να κάνει cheat day. Μάλιστα, για τα cheat days, για να έχουν ουσία τα cheat days μας. Από το Walk and Rock και τον Μαρινό τον Τσορβά που τον ευχαριστούμε και βάλε για τα υπέροχα φαγητά που φτιάχνει ακόμα μια δώρο πιταγή των 50. Θα ήθελα να ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Χάρη, τον Παφίδη με το Carspa, με τα 10 δωρεάν πλησίματα αυτοκινήτου στον κερδισμιό. Και τα άλλα 4-5 δωράκια που έχω εγώ στα μου που μεγαλώνουν θα τα πούμε πιο μετά, στην ένατη εβδομάδα. Απλώς σιγά σιγά έτσι για να κορυφώνεται λίγο το. Το άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση και θα ήθελα να σχολιάσουμε όσον αφορά αυτή την ενότητα είναι αυτό το interaction, αυτή η διαδραστικότητα που υπάρχει μεταξύ όλων αυτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε ένα κλειστό group στο Facebook που έχεις κάνει, που είναι μέσα όλα τα members που. Είναι κλειστό group, το οποίο βάζω τα φαγητά, το τι τρώω κάθε μέρα και τι τρώμε όλοι, και κάνουμε τα σχόλια μας. Και φωτογραφίες και πλάκα πολύ. Και ναι, αυτό τώρα μιλάει για cheat night, να πάμε αύριο το βράδυ, να πάνε όλοι 7.30 το βράδυ, κανονίζει να πάνε όλοι να φάνε αύριο. Και εγώ προσπαθώ να αλλάξω για Παρασκευή, γιατί δεν συμφωνώ να είναι το cheat day μας μισή εβδομάδα. Αλλά εντάξει, αυτό δείχνει το community που μιλούσαμε. Δείχνει ότι όταν μια παρέα που γυμνάζεται μαζί, καονίζει και βγαίνουν έξω όλοι σαν μια παρέα και τρώνε σαν φίλοι 20-25 άτομα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και πόσο σημαντικό είναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλά θα ήθελα να του δώσεις λίγη έμφαση, Λάμπρο, στο γεγονός ότι είναι αρκετοί αυτοί που μετέχουν στο πρόγραμμα και ουσιαστικά τραβάει ο ένας τον άλλον, βοηθάει ο ένας τον άλλον, ακόμη και μέσω αυτού του group στο Facebook. Όταν βλέπεις τα παιδιά με τα οποία γυμνάζεσαι, ο ένας να βάζει το πιάτο του και να είναι καλό, καθαρό, σωστό. Ο άλλος το ίδιο, ο άλλος το ίδιο. Έχεις και εσύ ενοχή να πάει να φάζει λαγίες. Κάνεις δεύτερες σκέψεις, έτσι. Ναι. Βοηθάει αυτό. Αυτόν είναι. Δηλαδή, αφού σου λέω ένα επιδεικμένο, αν αφήνεις κάποιον ανεξέλεκτον, είτε εγώ είμαι είτε εσύ, είναι inspect what you expect. Δηλαδή πρέπει να κοιτάζεις τι περιμένεις από κάποιον. Αν το αφήσεις το πράγμα, αν λες είναι η δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας και ξέρεις τι κάνεις, είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Πρέπει να μένεις πάνω από τον κόσμο, γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιον να χάσει το φόκας του. Και εμείς μιλάμε ότι τώρα, διότι για να έρθει κάποιος στη φυσική κατάσταση που θα έρθουμε εμείς και το τονίζω, γιατί είναι σίγουρο, και εξωτερικός και εσωτερικός και εμφανισιακός και θέμα επιδόσεως, θα δουλέψουμε σκληρά. Χρειάζεται consistency. Εντάξει, και χρειάζεται να είσαι focus. You gotta be zoom in.
Αν τώρα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, είναι αυτό που είπες. Άμα ένα μεσημέρι νιώθεις λίγο κουρασμένος, είσαι κάτι, θα μπεις, πάτε ξοφά σουβλάκια. Θα βάλεις κάτι άλλο, κατάλαβες σου λέω. Ναι, ναι. Ενώ εκεί τον group σε... Και είναι πολύ πιο εύκολο να το ακολουθήσεις γενικότερα αυτό. Βλέπεις και ιδέες. Ναι, και είναι και πιο εύκολο να το ακολουθήσεις γενικότερα όλο αυτό το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι έχεις πολλούς, εντάξει, τους πλήστους θα έλεγα που γυμνάζεσαι μαζί τους κάθε μέρα ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα, παρά να έλεγες σε έναν ατομικά, ας σου πω θα κάνουμε αυτό το πράγμα 12 εβδομάδες. Νομίζω ότι ο βαθμός δυσκολίας για τον έναν θα ήταν τεράστια διαφορά. Ναι, ναι, τεράστια διαφορά, γιατί πρέπει να δεις ο άλλος να πει ότι γυρεύει κίνητρα. Βλέπεις το απόγευμα που πειράζει ο ένας τον άλλον ότι εγώ είμαι καλύτερα, είμαι καλύτερα, και βλέπεις ότι το γέγιο που γίνεται εκεί διασκέσει ο υγιής ανταγωνισμός που λέγαμε, και αυτό θα φέρει θετικά αποτελέσματα, γιατί is bringing out the best of us, που τον καλύτερο μας εαυτό μας κάνει να φέρουμε, διότι κανένας δεν το αρέσει να είναι δεύτερος. Ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση, είμαστε από τη φύση μας ανταγωνιστικό species. Άρα τι σημαίνει, ότι μας βοηθάει, δεν θέλει κανένα να έχει δεύτερος. Αυτό είναι καλό πράγμα. Άλιστα. Λοιπόν, μια χαρά. Έτσι εξελίσσεται το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων. Μια χαρά με bold. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά στο πρόγραμμα το εξειδικευμένο των 12 εβδομάδων. Γίνεται ένας μικρός χαμός εδώ στο CrossFit Cosmos. Θα ανοίξουμε μια παρένθεση όμως. Θα πάμε να δούμε το ένθετο της διατροφής που μας προσφέρει ο χορηγός της εκπομπής μας, το Dionysus Mansion. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, γιατί θα ανοίξουμε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με το CrossFit Cosmos, το Cyprus Throwdown. Λοιπόν, είναι η ώρα για το ειδικό ένθετο διατροφής που προσφέρει ο χορηγός μας, το Dionysus Mansion. Είναι καλοκαιράκι, μπαίνει ο Μάρτης, γι' αυτό και εμείς αγκαινιάσουμε την αυλή εδώ στο Dionysus Mansion με ένα πολύ ανοιξιάτικο καλοκαιρινό φαγητό που ετοιμάζει σήμερα για μας. Θα ετοιμάσει σήμερα για μας ο σεφ μας ο Δημήτρης ο Χαϊδημένος. Γεια σου Δημήτρη. Χαίρετε Κώστα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, μπαίνει καλοκαιράκι, μυρίζει καλοκαιράκι. Έτσι λοιπόν και εμείς στην αυλή μας εγκαινιάζουμε για φέτος. Καθαρίζουμε τις αυλές μας, καθαρίζουμε τα μπαλκόνια μας, να ανοίξουμε τα barbecue μας, τα κάρβουνα. Με ένα πάρα πολύ εξαιρετικό φαγητό από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον από τα υλικά, το οποίο ενδείκνυται και για υγιεινή διατροφή. Είμαστε ακριβώς στο the point που λέμε, εκεί πέρα που θέλουμε. Έχουμε διαλέξει μοσχαρίσιο steak, μοσχαρίσια μπριζόλα. Είναι αμερικάνικη κοπή, ονομάζεται cowboy κοπή. Ουσιαστικά είναι ribeye με το κόκαλο. Και μια πολύ γενναία μερίδα, ε. Είναι γύρω στα 700 με 800 γραμμάρια. Καλή ποσότητα. Ό,τι πρέπει. Για μένα ή για εμάς τους δύο μπορεί. Εντάξει, ενδείκνεται για δύο άτομα συνήθως. Θα το συνοδεύσουμε με γλυκοπατάτες, με λιτζάνα, έχουμε ταχίνι και διάφορα μυρωδικά που θα βάλουμε από πάνω. Μια χαρά. Πώς ξεκινάμε? Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα με το βασιλιά μας. Έχουμε το steak. Το πρώτο πράγμα να κάνουμε είναι να επιλέξουμε ένα καλό κομμάτι κρέατος. Και ποιοτικό, αλλά και σωστό στη διαχείριση που θα κάνουμε. Εμείς θα το ψήσουμε πάνω στο γκριλ μας. Νέο παιχνιδάκι βλέπω. Ναι, λέει, ναι, θα σου εξηγήσω. Καμάτο. Θα μου τα πεις όλα. Θα σου εξηγήσω, είναι πάρα πολύ καλό. Μας λύνει τα χέρια. Λοιπόν, έχουμε το στέικ μας, ωραία. Εδώ πέρα βλέπουμε, υπάρχει το λίπος στο εξωτερικό και το ενδομυϊκό λίπος. Okay. Για μια τέτοια Παρασκευή χρειαζόμαστε το ενδομυϊκό λίπος. Είναι αυτές οι γραμμές που βλέπετε εδώ πέρα. Ναι. Θα μας κάνει το κρέας πιο ζουμερό και πιο γευστικό. Okay. Και είναι καλό λίπος, δεν είναι λίπος με πολύ ακόρεστα, δεν είναι θρεπτικό λίπος. Mm-hmm. Σημαντικό είναι, όπως έχουμε πει σε πολλές εκπομπές, να αφήσουμε το κρέας μας περίπου 15-20 λεπτά έξω πριν ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Να αναπνεύσει. Να αναπνεύσει, να έρθει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μας. Έχει εκπαιδευτεί. Δεν το αλατίζουμε πριν. Σε περίπτωση που θα το αλατίσουμε από πριν, θα βρούμε μια λίμνη αίματος, που σημαίνει ότι θα το αφυδατώσουμε. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση θέλουμε να αφήσουμε τα υγρά του και να το βοηθήσουμε εμείς να τα βγάλει μόνο του μετά. Αυτό ισχύει για όλα τα κρέατα που θα κάνουμε στο barbecue? Ανάλογα την Παρασκευή. Ανάλογα το πώς θα χειριστούμε. Αλλά για το μοσχάρι σίγουρα. Μην το αλατίσουμε πιο πριν. Okay. Λοιπόν, Κώστα, εσύ μπορείς να μου το αλατοπερώσεις έντονα και από τις δύο πλευρές. Επειδή θα συνοδέψουμε με γλυκοπατάτες, με μελιτζάνα, θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο για να μας ψηθούν και όλα αυτά. Άρα θα ξεκινήσω με τις γλυκοπατάτες μου. Τις οποίες τις έχω μόνο πλύνει απ' έξω
Δεν ξεφλουδίζω. Ωραία, πολύ ωραία Κώστα. Τώρα το αλάτι, σιγά σιγά το αλάτι θα μας το απορροφήσει το μοσχάρι και θα περάσει μέσα στις μυϊκές του ίνες. Okay. Είσαι πολύ καλός. Κόβουμε τη γλυκοπατάτα σαν wedges, κυδωνάτι ας πούμε που λέμε. Εγώ τώρα το πιάτο που θα ετοιμάσω, ας πούμε θα ετοιμάσω για δύο άτομα. Και όπως πάντα λέω Κώστα, είναι μια εύκολη συνταγή, σήμερα όντως είναι εύκολη. Okay. Εντάξει, θα περιμένω να δω και να σου πω γιατί πάντα εύκολη λες είναι. Όχι, όχι, είναι όντως εύκολη. Λοιπόν, απλώς κόψαμε τις γλυκοπατάτες μας σε σχήμα wedges. Ανοίγουμε την πισταριά μας. Για δύο άτομα όλο αυτό, έτσι. Και γλυκοπατάτα και. Ωραία. Για δύο είναι καλή ποσότητα. Εντάξει, για ένα είναι πολύ. Αστείευομαι πριν. Όχι, υπάρχουν... έχει πολλούς που τα τρώνε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το ψήσεις. Είτε απευθείας πάνω στη σχάρα, αλλά είναι λίγο τρίκι γιατί θέλει να το προσέχεις ή να το γυρίζεις. Εμείς θα βάλουμε κάποια απευθείας πάνω στη σχάρα, κάποια θα τα βάλουμε με ένα ταψάκι και θα το κάνουμε σαν φούρνο. Okay. Τώρα, αν δεν έχεις αυτή την πισταριά ώστε να μπορείς να το κλείσεις σαν φούρνο, θα δυσκολευτείς λίγο, πρέπει να το βάλεις στο φούρνο. Unlucky που λέμε. Ναι. Αν δεν την έχεις. Λοιπόν, βάζω τις γλυκοπατάτες μου. Θα προσθέσω μόνο λίγο ελαιόλαδο. Και λίγο αλάτι πιπέρι. Ωραία. Άρα χρησιμοποιώντας τώρα, κλείνοντας την πισταριά μου, ουσιαστικά αυτό έχει γίνει ένας φούρνος και μπορώ να ψήσω όπως ακριβώς θα μου έψηνε ένας φούρνος. Έχουμε και τις μελιτζάνες μας και το steak. Λοιπόν, στο steak θα βάλω ελάχιστο ελαιόλαδο. Έχει το λίπος που θέλουμε για να μας κολλήσει πάνω στη σχάρα. Απλώς θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο για τα θρεπτικά του σχετικά και για τη γεύση του φυσικά. Πάντα ψήνουμε σε δυνατή φωτιά στην αρχή. Να μας θωρακίσει, να μας κάνει μια κρούστα, ώστε να κρατήσει μέσα όλα τα υγρά και τις θρεπτικές του ιδιότητες. Αυτό ακριβώς πρέπει να ακούσουμε. Εάν δεν τα ακούσουμε, ωραίος ήχος. Κάτι κάναμε λάθος. Πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε. Όπως το ανέφερα, θα συνοδεύσουμε και με τις μελιτζάνες. Είναι ωραίο στα πιάτα, το έχουμε ξαναπεί, να έχουμε διάφορες υφές. Δηλαδή, εμείς θα ψήσουμε τις μελιτζάνες πάνω στα καρβουνά και θα κάνουμε μία σαν μελιτζάνο σαλάτα. Άρα, μερικές μελιτζάνες θα τις ανοίξουμε εδώ, ώστε να πάρουμε την υφή από το κάρβουνο και το άρωμα και μερικές θα αφήσουμε ολόκληρες τις μελιτζάνες για να μας... Τις μελιτζάνες θα αφήσουμε ολόκληρες, θα τις τρυπήσουμε λίγο με το μαχαίρι για να ψηθούν πιο γρήγορα και να μην σκάσουν, γιατί σκάνε οι μελιτζάνες. Ναι, αλλά όλο αυτό με τις μελιτζάνες πρέπει να έχεις κάτι ανάλογο, έτσι, γιατί δεν ξέρω τώρα, άμα βάλεις ολόκληρη μελιτζάνα μέσα στο φούρνο... Θα δυσκολευτείς. Εντάξει, τώρα αυτή η ψησταριά είναι και πρώτη φορά που τη δουλεύουμε σήμερα για την εκπομπή. Εμάς στη δουλειά μας έκλεισε τα χέρια, αλλά εγώ την έχω πάρει και στο σπίτι, να σου πω την αλήθεια. Είτε στην αυλή, είτε στο μπαλκόνι μπορεί να την χειριστείς. Δεν σε επηρεάζει ο καιρός, άμα φυσάει, γιατί μπορεί να φυσάει και σου παίρνει το κάρβουνο, λες έχασε το κάρβουνο, κλείνει, μπορεί να κάνεις πολλές παρασκευές και σίγουρα θα το λατρέψει η γυναίκα σου, γιατί δεν θα τις βρωμίζει το σπίτι. Σημαντικό. Με τις μυρωδιές. Θα κάνω λίγο χώρο. Και έχει πολύ δυνατή, κάνει πολύ δυνατή φωτιά, Μπορεί να φτάσει όσους βαθμούς θέλεις, πάρα πολλούς βαθμούς, ελέγχεται η ροή του αέρα από πάνω, από κάτω. Έχει και διάφορα αξεσουάρ, ας πούμε, μπορεί να το κάνεις και μόνο σαν φούρνο, να βάλεις πλάκα μέσα. Και μια πλάκα είτε για μπέρκερ είτε για οτιδήποτε άλλο βλέπα πριν. Μπορεί να κάνεις, ακόμα και πίτσα μπορεί να ψήσεις. Μια χαρά. Λοιπόν, το στέικ μας θωρακίζεται όπως βλέπουμε εδώ. Πώς το πάμε αυτό, blade solid καμάτο, σωστά το λέω. Blade solid καμάτο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το ψάξει, εύκολα να το βρει. Εδώ πέρα ξαναβάζω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Τι ωραίες αυτές. Δες πόσο γρήγορα, πόσο ωραίες γραμμές μας έκανε, έτσι. Όπως βλέπεις, μας έδωσε πάρα πολλές γραμμές. Θέλω να πω στον Ανδρέα και στα παιδιά ότι πρέπει μόλις είναι έτοιμο το πιάτο να τραβήξουμε τα πλάνα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ούτε κόκαλο δεν θα μείνει. Πρέπει να τραβήξουμε και το μετά. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω την πισταριά μου, να γίνει ο φούρνος που λέμε. Μέχρι να μου ψηθεί δεν θα μου πάρει πολύ ώρα, είναι γρήγορη πισταριά. Στο σπίτι θα μας πάρει περίπου μισή ώρα, 35 λεπτά.
Εδώ πέρα πάνω εμάς δεν θα μας πάρει πάνω από 20 λεπτά. Να κόψουμε λίγο τις γαρνιτούρες μας για το πιάτο μας, που είναι ουσιαστικά για τη μελιτζάνο σαλάτα μας. Θα κόψουμε λίγο μαϊδανό. Δεν θέλουμε ψηλά κομμένο. Χοντρά κομμάτια για να νιώσουμε τη γεύση. Το άλλο τι είναι, δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο, θυμάρι και έχουμε και κόλιανδρο. Okay. Λοιπόν, θα κόψουμε και λίγο κόλιανδρο. Πολύ ωραία. Δεντρολίβανο για γεύση μόνο, ε. Ναι, θα το βάλουμε μέσα στο steak μας, θα σου δείξω την Παρασκευή. Εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, οι μελιτζάνες, βλέπεις, αρχίζουν και παίρνουν κρούστα, παίρνουν το άρωμα από τη σχάρα. Ω, δύο ώρες γράμμες. Και μας ψήνονται. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Βλέπεις, εδώ πέρα έχουμε το άρωμα από το κάρβουνο, εδώ πέρα είναι κλειστό, θα γίνει μέσα η ψύχα της μαλακιά. Θα τις γυρίσουμε ή... Όχι, όχι, θέλουμε έτσι να γίνουν, θα ψηθούν, σαν φούρνος θα ψηθούν. Έχουμε εδώ, θα κόψουμε και λίγη καυτερή πιπεριά. Άμα δεν μας αρέσει το καυτερό, δεν βάζουμε. Εγώ θυμάμαι εσένα, δεν σου αρέσει πολύ το καυτερό. Όχι, και θέλω να φάω, Εντάξει, δεν θα βάλω πολύ. Άμα είναι μεγάλα κομμάτια, θα το κάνω στην άκρη, δεν έχει πρόβλημα. Βάζω μια μισή πιπεριά. Δεν είναι πολύ καυτερή. Και λίγο σκόρδο, προαιρετικά φυσικά, όποιος θέλει να βάλει το σκόρδο. Το σκόρδο δεν θα το ψιλοκόψω, θα το βάλουμε λίγο, να πάρουμε το άρωμα και να δούμε. Βλέπεις, Κώστα, τι ωραία που μας το έψησε. Πες στη μελιτζάνα. Σούπερ. Εμείς απλώς θα βάλουμε μερικά κομμάτια από το σκόρδο πάνω. Και ο λόγος που δεν έσκασε αυτή είναι γιατί την τρίβησες. Ακριβώς. Βάζουμε... Σημαντικό. Σημαντική λεπτομέρεια. Tips. Είμαστε εδώ να δούμε tips. Όπως βλέπεις, απλώς ακουμπάω το σκόρδο πάνω στη μελιτζάνα μας, ώστε να πάρει τα αρώματα. Δεν θέλουμε να μυρίζουμε σκόρδο όταν θα τελειώσουμε το γεύμα μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγάλω τις γλυκοπατάτες. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι με τις γαρνιτούρες μας. Oh. Παναγία μου, δες τι ωραίο, φοβερό θωράκισμα, έτσι. Τώρα έχει θωρακιστεί πολύ καλά το κρέας, έχει κάνει την κρούστα την οποία θέλουμε, ώστε να κρατήσει μέσα ζουμερό το κρέας μας και με όλα τα θρεπτικά του συστατικά, και θα είναι μέσα πάρα πάρα πολύ τρυφερό. Εντάξει, εγώ μαγειρικά το έχω ξαναδεί πολλές φορές. Είμαι σίγουρος. Το μοσχάρι δεν το ψήνουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέσα. Θέλουμε να κρατήσει ένα ζουμερό. Ισχύει αυτό που λένε ότι δεν τρώγεται ποτέ ένα steak. Well done. Όχι, δεν τρώγεται. Λοιπόν, οι γλυκοπατάτες μας γίνανε τραγανές πάρα πολύ όπως βλέπεις. Πάρα πολύ υγιεινές, πολύ θρεπτικό. Τοποθετώ τις γλυκοπατάτες. Είχες βάλει δύο για τη μερίδα, ή παραπάνω. Δύο, τρεις, ανά το μέγεθος που μπορείς να κάνεις, ναι. Βάλαμε τις γλυκοπατάτες μας. Τώρα θα δείξουμε πώς θα διαχειριστούμε τη μελιτζάνα. Όπως βλέπεις, έχω εδώ μελιτζάνες, okay. Έχω τις κομμένες, έχω και τις ολόκληρες. Αυτό το κάνω για να έχουμε καλύτερη υφή. Αυτό που έχει πιάσει από τη σχάρα το θέλουμε, να δώσουμε το άρωμα από το κάρβουνο, δεν θα μας ενοχλήσει καθόλου. Θα κάνουμε ουσιαστικά μία μελιτζανοσαλάτα πάνω στα κάρβουνα. Πώς βγήκε έτσι τώρα αυτό. Ναι, δεις τι ωραίο. Είναι η ψύχα του όλη. Με ένα κουτάλι. Βγαίνει εύκολα, ε. Πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω να βγάλεις την άλλη, αν θέλεις. Και τώρα, στις άλλες τις μελιτζάνες, απλώς θα τις σκίσουμε στη μέση. Α, για να είναι διαφορετική η υφή που έλεγες. Μάλιστα. Το από μέσα, ε. Βλέπεις τώρα, αυτό εδώ είναι κάτασπρη μελιτζάνα, αυτή η μελιτζάνα έχει αυτή την κρούστα από το κάρβουνο. Ναι. Ο συνδυασμός θα μας δώσει φοβερή γεύση. Γιατί θα έχουμε τη γεύση από το κάρβουνο και την άλλη χωρίς. Μάλιστα. Θεωρώ εύκολο, έτσι. Θεωρητικά, πολύ εύκολο μέχρι τώρα. Είναι τίποτα. Απλώς βγάζουμε την ψύχα. Σημαντικό σε μια κόβεται μελιτζάνα. Κόβεται με μαχαίρι, ε. Ναι, δεν έχει γίνει. Να βγάλεις εσύ. Σημαντικό όταν καθαρίζουμε τις μελιτζάνες μας την ψύχα είναι να εύκολο. Βάλουμε μια οξύτητα. Είτε λεμόνι είτε ξύδι. Στη μελιτζανοσαλάτα συνήθως βάζουν ξύδι. Εμείς θα βάλουμε λεμόνι για το λόγο ότι θα συνδυάσουμε και με την ταχίνη μας.
που ταιριάζει πάρα πολύ, για να μην μαυρίσει. Να μας μείνει το χρώμα άσπρο. Θα στύψουμε εδώ πέρα το λεμόνι μας. Αρκετό, του πάει. Θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Πολύ ωραία. Το steak μας, μην το ξεχάσουμε. Δεν το ξεχνάμε. Αχώθηκες, μην το κάψουμε. Και... ναι. Λοιπόν, απλώς ψιλοκόβω λίγο τη μιλτζάνα μου. Θα ξαναβάλω αλάτι και πιπέρι. Και θα μπούμε μέσα στο πιάτο μας, μέσα στο ξύλο, όπως θέλουμε να το σερβίρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τρομερός συνδυασμός. Πάρα πολύ θρεπτικός. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα λαχανικά που κόψαμε. Τον κόλιανδρό μας, το μαϊδανό μας, την καυτερή πιπεριά. Εξαιρετικά. Και έχω και ταχίνι. Ακατέργαστη ταχίνι. Θα πάρουμε και τα θρεπτικά της θετικά, αλλά και τη γεύση της. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο dressing για να συνοδεύσουμε το steak μας. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να δείξω και έναν άλλο τρόπο πώς μπορούμε να τελειώσουμε τις μπριζόλες της μοσχαρίστρας μας. Εγώ επειδή έχω, όπως είπα, την ευκαιρία να το κάνω φούρνο, άμα θα ήθελα θα μπορούσα να βάλω και ένα άλλο αξεσουάρ το οποίο γίνεται πλάκα, είτε μισό-μισό είτε ολόκληρο. Θα βάλουμε πάνω ένα τηγάνι. Θα προσθέσω βούτυρο. Λίγο ελαιόλαδο για να μην μου κάψει το βούτυρο, γιατί το βούτυρο έχει γάλα, ένα γελατινό βούτυρο. Άρα δεν θέλω να χάσω το γάλα του. Και τώρα θα αρχίσω, θα μπούμε την μπριζόλα μου μέσα και να την αρωματίσω. Δες τι ωραίο μαλακού βγήκε. Κάνε γρήγορα, Δημήτρη. Θα την ψήσουμε μέτρια εμείς. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο να μας λιώσει το βούτυρο και θα βάλουμε μέσα τα αρωματικά μας. Θα δώσουμε το άρωμα από το θυμάρι. Α, έτσι τα βάζεις αυτά, ε. Ναι, το θέλουμε μόνο για το άρωμά τους. Δεν κάνει να μπούμε από την αρχή νωρίς, για τον λόγο ότι θα μας... Θα είναι πολύ έντονο. Ναι, μπορεί να μας πικρίσει. Άρα θα αρωματίσουμε εμείς τώρα την μπριζόλα μας λίγο, μέχρι να μας λιώσει το βούτυρο. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, βλέπεις Κώστα μου. Έλειωσε το βούτυρο μας. Βλέπεις το γάλα του. Είναι αγελαδινό το βούτυρο. Μοσχαρίζει η μπριζόλα. Και θα ρίξουμε πάνω λίγο, να το δώσουμε τα αρώματα του. Και το θυμάρι και το ρόσμαρι θα μας βοηθήσει να πάρουμε τα αρώματα που θέλουμε. Είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το πιάτο μας. Καλό είναι ο κόσμος ο οποίος μπορεί να μην έχει την εμπειρία για το ψήσιμο, να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα θερμόμετρο. Υπάρχουν και ειδικές θύρες οι οποίες μπαίνουν μέσα για θερμόμετρο, άμα θέλεις για να μην μπεδεύεσαι με τη βελόνα. Λοιπόν, το medium, όπως βλέπεις είναι medium, είναι πάρα πολύ μαλακό το κρέας και ζουμερό. Βλέπεις πόσο εύκολο περνάει το μαχαίρι από μέσα. Το εδομυγικό λίπος που λέμε εδώ θα μας δώσει όλη τη γλύκα του κρέατος. Είναι υπέροχο, διά. Τι έκανε σήμερα πάλι. Λοιπόν, θα ξαναβάλουμε λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι και μπορούμε να μπούμε επάνω στη μελιτζανοσαλάτα μας και στις γλυκοπατάτες. Νομίζω ήρθε η ώρα να πω καλή όρεξη. Πω, έτοιμο. Έτοιμο, πανέτοιμο. Εντυπωσιακό. Μπορώ να πω και εγώ τι πίνας αυτή τη στιγμή. Κοίτα, και να έχεις φάει και να έχεις έρθει εδώ, άμα το δεις αυτό θα φας. Και δεν είναι και διαθέσιμο στο μανισό, να πούμε. Πόσο, άρα, είναι διαθέσιμο στο μενού μας κανονικά. Το προτείνω για δύο άτομα. Steak cowboy, τι. Steak cowboy. Μάλιστα.
και ψήνεται μέχρι μέτρη, όπως το λέω και εδώ. Υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι και το ίδιο ευγεστό και θα το δοκιμάσουμε αμέσως. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάντως, έχουμε κάρβουνο, μα θέλω να ψήσουμε και 2-3 ακόμα μόλις κλείσουν οι κάμερες. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, Steak Cowboy. Αυτό ήταν το. Αυτό είχε το μενού στην εκπομπή Μαρτίου, στην εκπομπή μας It's Wow Time. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Γεια χαρά! Λοιπόν, επιστρέψαμε αφού είδαμε και το ένθετο της διατροφής μας μαζί με τον Λάμπο τον Γεωργίου, ο οποίος από τις 12 εβδομάδες θα πάει σε ένα άλλο πολύ μεγάλο event, το οποίο δεν διαρκεί 12 εβδομάδες, αλλά η προετοιμασία του διαρκεί πολύ περισσότερο. Το Cyprus Throwdown, για το οποίο έχεις ήδη ανακοινώσει τις κατηγορίες από ό,τι είδα και εδώ και αν θα γίνει χαμός με την εισαγωγή των teams. Ναι. Πες μας τα να δούμε. Πολύ excited. Το δηλώσαμε από πέρσι, μετά το περσινό Throwdown που πήγαινε καταπληκτικά, ότι φέτος το μας θα πήγαινε στις 3 μέρες αντί στις 2 και θα κάναμε ένα τις ομάδες. Αποφασίσαμε ότι. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Μάλιστα. Και αποφασίστηκε ότι θα δεχτούμε 20 ομάδες scale, που θα είναι 2 άντρες, 1 γυναίκα, 20 ομάδες RX, που θα είναι 3 άντρες, και θα δεχτούμε και 10 ομάδες masters, 40 plus, με 3 άντρες. Γιατί δεν έχει γίνει πουθενά με τους master teams και η ζήτηση όταν μιλήσουμε με τον κόσμο ήταν αρκετή. Αλλά μόνο 50 ομάδες θα δεχτούμε τον πρώτο χρόνο. Είναι 50 ομάδες των τριών λαμπρό. Ναι. Άρα άλλοι 150 αθλητές. Ναι. Δηλαδή, πού ανεβαίνει ο αριθμός τους. Θα πάμε, μπορεί να είναι και 60 οι ομάδες. Α δούμε με τα προκληματικά πόσα θα πάνε. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον στο πιο άσχημο του 600 αθλητές. Στο σύνολο. Στο σύνολο. Μάλιστα. Εντάξει, ανεβαίνουν πάρα πολύ τα νούμερα. Πάρα πολύ. Μεγαλώνει πάρα πολύ η διοργάνωση. Και είπες ότι είναι τρεις κατηγορίες τα teams, η scale, η RX και οι masters. Και αν θυμάμαι καλά, με εξαίρεση τους masters που είναι τρεις άντρες. Ναι, και η RX είναι τρεις άντρες. Μόνο η scale είναι δύο άντρες. Η RX, με συγχωρείς, η RX είναι τρεις άντρες μόνο, έτσι, ναι. Στα άλλες κατηγορίες. Όχι, και οι masters θα είναι τρεις άντρες. Στα scale θα είναι δύο άντρες και μια γυναίκα, μια κοπέλα. Μάλιστα, μια χαρά. Ναι, θα είναι φοβερό, θα υπάρξουν προκληματικά. Πότε αρχίζουν? 1η του Απρίλη. Αρχίζουν οι εγγραφές μας. Σαν ψέμα μου φαίνεται. Και θα ανακοινώσω το. 1η Απρίλη. Θα ανακοινώσω το πρώτα workout τα προκληματικά. Θα ξεκινήσουν στα μέσα του Απριλίου. Τα τρία workout που θα κάνουν. Τα τρία workout που θα κάνουν τα teams θα προηγούνται πριν το workout των ατομικών, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άρα από την 1η Απριλίου αρχίζει ο κόσμος να κάνει βίντεο ή απλά θα το παρουσιάσει. Από την 1η Απριλίου αρχίζουν οι εγγραφές των individual και των teams. Ναι. Αλλά από τα teams θα είναι τελειωμένα μέχρι τον Μάιο, μέσα Μαΐου με τα προκληματικά τους, ενώ τα προκληματικά για τους individual θα είναι τελειωμένα τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο. Ωραία, άρα για να το συνοψίσουμε, ξεκινάς από την 1η Απριλίου τις εγγραφές για όλους, είτε αυτούς που θα αγωνιστούν ατομικά, είτε teams, και από την 1η Απριλίου ταυτόχρονα θα ανακοινώσει και το πρώτο workout για τα teams, για τις ομάδες. Το οποίο θα είπες ότι θα είναι τρία, έτσι. Ναι. Και θα είναι ένα τη βδομάδα. Κάθε εβδομάδα, μάλιστα, ένα τη βδομάδα. Και στόχο μας είναι να είμαστε τελειωμένοι με την πρώτη εβδομάδα του Μάη με τα teams. Να ξέρουμε ακριβώς πόσες ομάδες έχουμε, το τι κάνουμε, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ προετοιμασία. Δουλεύουμε εδώ και 2-3 μήνες, αλλά που ξεκινήσαμε έτσι σιγά-αργά και πάμε τώρα, θα αρχίσουμε να σηκώνουμε τα τέμπο μας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πάλι προετοιμασία να βρεις τα σωστά workout, ούτως ώστε να κάνουν challenge σε όλους τους τομείς του fitness. Ναι, για τα teams λέω. Γιατί το άλλο εννοείται ότι το κάνεις. Θέλω να πω ότι αυτό είναι νέα προσθήκη. Αυτό απαιτεί ασφαλώς και περισσότερη δουλειά, αλλά και γενικότερα θέλει περισσότερη δουλειά η όλη προετοιμασία. Γιατί είπαμε, άμα θα έχεις 50-60 ομάδες των τριών, ναι. Είναι πολύ σκοτεινό. Δηλαδή είναι σχεδόν 200 άτομα επιπλέον. Το σκέφτεσαι λίγο οργανωτικά. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βάλαμε 100 ομάδες είναι γιατί πραγματικά θα ήθελα να το κάνω, επειδή είναι πρώτη φορά, ποτέ μου δεν βιάζομαι, θα ήθελα να το κάνω να δούμε πώς πήγε, γιατί πάνω απ' όλα είναι η επιτυχία, να έχει επιτυχία το event. Όπως θες και εσύ, προσωπικά εγώ πάντα βλέπω μακριά και νομίζω ότι έχουμε χώρο για 75 ομάδες, αλλά εγώ λέω 50
Και μετά, αν όλα τελειώσουν και τα χρονοδιαγράμματα μας είναι σωστά, αφού τελειώσω με τα workouts και τους χρόνους μου και εδώ πόσο πάει, τότε θα το κάνουμε adjust accordingly. Mm-hmm. Και κάτι... Δύσκολο, Κώστα μου, θα είναι σίγουρα, γιατί θα είναι δουλειά 4 ημέρες από την Τετάρτη, θα ξεκινάς από την Τρίτη για να στήσεις. Μιλάς ότι θα χρειαστεί πολύ βοήθεια. Τα πράγματα τα γνωστά. Απλώς θα είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι φέτος όσον αφορά even και εδώ τι κάνουμε από judge και θελοντές με τι χρόνια πότε θα είναι ο καθένας το timetable του mm-hmm. και ποιο hit θα έχει έτσι για να μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν ένα rotation και ξεκουράζονται. Μάλιστα. Και στους αγώνες οι teams θα αρχίσουν και θα ολοκληρώσουν την Παρασκευή. Όχι. Και θα αρχίσουν την Παρασκευή και τελική τους θα αφήσουν την Κυριακή με τους άλλους. Άρα θα υπάρχει... Λαός συνεχεία. Πανικό συνεχεία. Ναι. Άλιστα. Λοιπόν, εντάξει, πλησιάζει η ώρα και γι' αυτό. Καλή δουλειά να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να μπορούμε να κάνουμε και μια μεγάλη έκπληξη ανακοίνωση όσον αφορά το Cyprus Throwdown, το οποίο είμαστε φοβερά excited about it. Και θα ήθελα να περιμένουμε να ολοκληρωθεί και μετά θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Μάλιστα. Καλή δουλειά να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, φίλοι τηλεθεατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Πιο fit. Τον επόμενο μήνα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. That's it.